Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ξανασυνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Θεσπρωτεία, στην Ιγουμενίτσα, να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Και το λέω αυτό, Βαγγέλη μου, από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί μας έλειψες. Φυσικά, εμείς γνωρίζαμε τους λόγους για τους οποίους έλειψες τόσο καιρό από την τηλεόραση, από τον RTV, από τους τηλεθεατές. Εγώ θα πρέπει να σου πω ότι πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι έπαιρναν τηλέφωνα εκτός από τη Θεσπρωτεία και από την Άρτα, ρωτούσαν για σένα. Φυσικά, όλοι το πρώτο ερώτημα που έθεταν είναι αν είσαι καλά. Τους είπαμε είναι εντάξει. Περιμένουμε να μας ειδοποιήσει και να μας ενημερώσει από πότε ξαναξεκινάμε. Να λοιπόν που έφτασε η μέρα να τα ξαναπούμε όπως ξέρουμε εμείς, όπως ξέρουν τόσα χρόνια οι τηλεθεατές, όπως σε γνωρίζουν και σε αγαπούν για αυτό που είσαι. Την έχεις δει την ταινία «Πολύ σκληρός για να πεθάνεις»? Πολύ σκληρός για να πεθάνεις, σωστά. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω, σε ευχαριστώ και σένα καταρχάς και αυτούς που πήραν τηλέφωνο και ανησύχησαν. Όσους, μισό λεπτό, όσους ανησύχησαν πράγματι και εντάξει, σου λέει γιατί απουσιάζει για τόσο χρονικό διάστημα, κάτι που του συμβαίνει, ανθρώπινο. Και άξαφνα. Και, ναι, ναι, και ευνίδια. Και ανησύχησαν από ενδιαφέρον. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, αυτούς τους ευχαριστώ θερμά. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που μπορεί να πήραν τηλέφωνο για να με ρωτούσαν με υποτιθέμενο ενδιαφέρον. Αλλά. Είμαστε παλιές μπιπ τώρα, έτσι. Καραβάνες, ναι. Παλιές, ναι. Όπως θέλετε, παλιές, ναι. Τα ξέρουμε καλά αυτά. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που λένε, ρε συμπάσχε, ξεμπερδεύσαμε με αυτόν. Λοιπόν, στους μεν πρώτους ευχαριστώ θερμά, θερμότατα. Τους λέω ότι όλα είναι μέσα στη ζωή και αστάθμητοι παράγοντες και κάποια προβλήματα που δεν σου επιτρέπουν ή σε επιβάλλουν για κάποιο διάστημα να σταματήσεις την επαγγελματική δραστηριότητα, την οποιαδήποτε δραστηριότητα, έτσι, οτιδήποτε. Αλλά όταν αυτή αποκαθίσταται, επανέρχεσαι και μάλιστα δρυμύτερος, να το υπενθυμίσω, και να πω ότι σε αυτούς που λένε ότι ξεμπερδεύσαμε με αυτόν, υπάρχουν αρκετοί. Λοιπόν. Και εγώ χαίρομαι να είναι περισσότεροι αυτοί, διότι σου είπα ότι στη δημοσιογραφία Όσο περισσότερο σε εισαγωγικά εχθρούς έχεις, τόσο καλύτερα κάνεις τη δουλειά σου. Mm-hmm. Αυτό είναι δόγμα, δεν το λέω εγώ. Το λέει ο Όργουελ, έτσι. Σχετικά με δημοσιογραφία και δημόσιες σχέσεις κτλ. Τι είναι δημοσιογραφία. Λοιπόν, σε αυτό θα σου πω λοιπόν ότι. Δεν ξεμπερδεύσαν ακόμη. Θεού θέλοντος πάντα, έτσι. Θεού θέλοντος και συνθηκών επιτρέπουσαν. Αλλά προς το παρόν θα με ξαναφάνε στη μάπα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε στο. Όπως είπες και θέλω να το πω, και δεν είναι έτσι. Είναι σημαντικό και εμείς που αρθρώνουμε δημόσιο λόγο να είμαστε ο εαυτός μας. Δηλαδή, όπως είμαστε, και τουλάχιστον το ξέρεις μετά από τόσα χρόνια κλπ. Όπως συνομιλούμε off camera. Στο τηλεοπτικό αέρα, ακριβώς. Έτσι ακριβώς μιλάμε και δημόσια, γιατί ακριβώς δεν έχουμε τίποτε ούτε να κερδίσουμε, ούτε να κρύψουμε, ούτε από κανέναν εξαρτώμαστε, ούτε σε κανέναν χρωστάμε. Αυτά να τα υπενθυμίσουμε έτσι ως εισαγωγή, γιατί τα είχαμε πει, αλλά πέρασε ο καιρός, έτσι προς εμπέδωση. Πάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, μια που βέβαια το θέμα αυτό που μας ενδιαφέρει αυτές τις μέρες δεν είναι άλλο από τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Πάμε να δούμε, Βαγγέλη μου, πόσα είναι τα κόμματα που συμμετέχουν στην Ήπειρο, μιλάμε πάντα για την Ήπειρο, αλλά να δούμε και αριθμό βουλευτών. Άμα πω αριθμού βουλευτούς... Για τη Θεσπρωτεία. Για τη Θεσπρωτεία, γιατί για τους άλλους νομούς έχουμε αναφερθεί. Οπότε μας ενδιαφέρει να το εστιάσουμε εκεί. Θα πούμε λοιπόν ότι στην Ήπειρο συμμετέχουν, γιατί συνολικά είναι περισσότερα, αλλά κάποια δεν κάνανε συνδυασμό, έτσι, σε όλες τις περιφέρειες. Ναι. Τώρα συμμετέχουν συνολικά 36 κόμματα. Οι υποψήφοι στο σύνολο και των 4 περιφερειακών ενωτήτων είναι εκατοντάδες. Είναι 200 περίπου. Κάπου τόσες, δεν είναι. Είναι. Λοιπόν, τώρα, στη Θεσπρωτεία, για να εστιάσουμε εδώ στα κάθε μας, συμμετέχουν 42 κόμματα, περισσότερα, όχι, συγγνώμη, 36 κόμματα στη Θεσπρωτεία, με συγχωρείς,
36 μάτς στην Πρωτεία, στην Ήπειρο, 42 στην, 42 στην Ήπειρο, 36 στην Πρωτεία, με, λάθος έκανα πάλι. Λοιπόν, 36 τα κόμματα. 36 κόμματα είναι στην Ήπειρο. 25 είναι στη Σπρωτεία, τώρα τα λέω σωστά, και 42 είναι οι υποψήφοι μόνο στη Σπρωτεία. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν θέλω να κάνω να παρελάσω σε μια εθνική επέτειο, θα μπορούσα να συγκροτήσω τμήμα και να παρελάσω ως υποψήφοι ενωμένοι όλων των κομμάτων. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε σε όλους αυτούς, καλή επιτυχία. Έτσι δεν είναι. Και να πω κάτι, είναι αναφέρει το δικαίωμα του καθενός, και το εννοώ αυτό, να διεκδικεί με μικρότερο κόμμα, δεν έχει σημασία, με ρομαντισμό, με έναν πολιτικό έτσι δονκιχωτισμό, να διεκδικεί την ψήφο των πολιτών, θεωρώντας ότι ο ίδιος δικαιούται, ότι δικαιούται είναι σίγουρο, ότι ο ίδιος μπορεί να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο μέσω της πολιτικής και μέσω του κόμματος που επέλεξε. Άρα λοιπόν, δεν θα είμαστε εμείς, θα είμαστε οι τελευταίοι, τουλάχιστον εμείς, που θα πούμε ότι... Κόλλησε εικόνα, όχι, ξεκόλλησε. Λοιπόν, κακώς κάποιος ή κάποιοι επέλεξαν αυτό το κόμμα με το οποίο ενδεχομένως εμείς να μην συμφωνούμε, ή τι θέλει αυτός τώρα και ασχολείται με ένα μικρό κόμμα που δεν έχει ελπίδες, πώς το λένε, εκλογής, και θα πάρει συνολικά κάποιες δεκάδες ψήφων. Έχει ο καθένας δικαίωμα στο να διεκδικεί την ψήφο των πολιτών ως ισότιμα όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες. Δεν κατάλαβα γιατί είναι καλύτεροι άλλοι των μεγαλύτερων κομμάτων. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά πάρουμε και έτσι. Μπορεί σε άλλα μικρά τα κόμματα, που δεν προλαβαίνουμε ούτε να τα αναφέρουμε, είναι πλημμυρίδα, να είναι κάποιοι υποψήφοι, και το πιστεύω αυτό, δεν ξέρω αν συμφωνείς, που σε επίπεδο πολιτικής σκέψης και οράματος και συγκρότησης και κατάρτισης και αν θέλεις και εντιμότητας και αξιοπρέπειας και ανιστεροβουλίας να είναι πολύ καλύτεροι από αυτούς των λεγόμενων μεγάλων συστημικών ή συστημικών κομμάτων, εν τέλει τόσο ή κομμάτων εξουσίας, αυτά τα οποία συμμετέχουν και διεκδικούν την εξουσία ή είναι σίγουροι ίσως στη Βουλή. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό. Συμφωνώ πάρα πολύ, αλλά όμως έρχεται αυτό πάλι σε αντιπαραβολή με αυτό που είπες λίγο πριν. 36 είναι τα κόμματα που τελικά πήραν το πράσινο φως για να συμμετέχουν στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Πότε να προλάβει ο καθένας να διαβάσει του κάθε ενός το πρόγραμμα όταν τον πυροβολούν? Τηλέφωνο ο κάθε υποψήφιος. Να σε δω από εδώ, να σε χαιρετήσω στο καφενείο, να πάμε μια βόλτα. Φέρε μου το φίλο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Υποτίθεται, ας πούμε, ότι όλοι αυτοί έχουν κάνει μια προεργασία τώρα. Εν τέλει, σε κάθε περίπτωση, εγώ θα υπενθυμίσω τη φράση του μεγάλου τιμονιέρη, του αναμορφωτή της Κίνας, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την τακτική του, την κομμουνιστική τακτική, όπως αυτός την αντιλαμβανόταν, του μεγάλου Μάο Τσετούγκ, με την περίφημη φράση του: αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Αυτό λοιπόν, με αυτό κλείνουμε το πρώτο θέμα και πάμε στο δεύτερο, ότι μετά θα μ' αρχίσει τα μάλιστα. Και δεν γίνεται τίποτα. Πάμε στην παρουσίαση. Πάμε στην παρουσίαση των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας. Φιλιάδες, Βαγγελή. Καταρχήν, ότι βλέπεις τώρα ότι και στους καλεσμένους και τα λοιπά, λόγω εκλογών, δικαιούμαστε παρατάσεις, έτσι. Σωστό. Έχουμε πέναλτι, πώς θα λέει, πέναλτι τα λένε, εκεί δεν είναι. Ναι, πέναλτι. Από καμιά χαζομάρα, με διόρθω συμβουσούντας. Λοιπόν, πάμε, μην αρχίσεις, προχώρα πάλι. Έτσι, έλα, σου είπα, πάμε στην παρουσίαση των υποψηφίων, λέω, της Νέας Δημοκρατίας, Σφυλιάτες, το είπα. Ναι, την κοινή παρουσίαση έγινε σήμερα, έτσι. Εμείς είμαστε στους Σφυλιάτες, γίνεται και στις τρεις πόλεις. Παντού γίνεται αυτή η παρουσίαση, έτσι. Σήμερα λοιπόν, στους Σφυλιάτες, οι τρεις υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας στα Σπρωτεία, να τους υπενθυμίσουμε μισό λεπτό, να τους πω με αλφαβητική σειρά για να μην παρεξηγηθώ, διότι ξεκινάνε ανεξαρτήτως αν κάποιος ήταν από αυτούς ήταν βουλευτής. Ξεκινούν θεωρητικά πάντα από την ίδια αφετηρία, έτσι. Άρα, υποψήφιοι λοιπόν, Βασίλης Γιόλιακας, βουλευτής μέχρι πρότινος, τώρα υποψήφιος βουλευτής, τα λέω με αφετηρική σειρά, μισό μην το κάνω κανένα λάθος, Έρικα Ντούμα, μια αξιόλογη νέα κοπέλα από την Παραμυθιά, υποψήφια βουλευτής ή και βουλεύτρια, και τα δύο σωστά είναι, για πρώτη φορά, και
Γιάννης Παπαγιάννης, δικηγόρος από την Πετροβίτσα της Πρωτείας, υποψήφιος βουλευτής για δεύτερη φορά. Τρεις λοιπόν υποψήφοι, έτσι. Τρεις υποψήφοι, παρουσίαση κινήσεις στους Φιλιάδες σήμερα. Καλή επιτυχία και στους τρεις. Βέβαια, να πω εδώ ότι εντάξει, αυτές οι κοινές παρουσιάσεις των υποψηφίων όλων των κομμάτων, κυρίως των κομμάτων που διεκδικούν έδρα με βάσιμες ελπίδες, έτσι. Δεν μιλάω για ένα κόμμα τώρα που ξέρουν, είναι ρεαλιστές, ότι δεν μπορεί να βγάλει, ξέρω εγώ, να μην πω το, ένα μικρό κόμμα στη Δεσποτεία έδρα. Είναι γνωστό ότι θα την πάρει ένα από τα δύο κόμματα, τα δύο πρώτα φερόμενα τουλάχιστον. Αυτές οι κοινές παρουσιάσεις είναι για τον υποτιθέμενο πολιτικό πολιτισμό και για την υποτιθέμενη κομματική ενότητα, η οποία είναι άρρηκτα, έτσι είναι συμπαγής και άρρηκτη και δεν διαταράσσει τίποτε. Τώρα, λέμε και καμία μπιπ να περνάει η ώρα. Γιατί ξέρω ότι μετά την κοινή παρουσίαση ο καθένας θα φύγει ανά τα σοδούς και τα δρύμας, διεκδικώντας την ψήφο περί πάρτης και όχι περί πάτρης. Σωστό, έτσι είναι. Ακριβώς όπως το είπες. Αυτό είπα και εγώ λίγο πριν. Τι μου λες εσύ τώρα, τι να κάτσουν να προλάβουν να διαβάσουν, τους τα λένε οι άλλοι προφορικά και στο χτύπημα στην πλάτη. Όλα τους τα εξηγούν. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην επίσκεψη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, την ερχόμενη Δευτέρα. Κεντρική ομιλία το απόγευμα στις 7 στην Άρτα. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην Ήπειρο από το πρωί, θα περιοδεύσει και σε άλλες περιοχές και βεβαίως θα βρεθεί και στη Θεσπρωτεία, Βαγγέλη. Ναι, θα μου πεις, είναι τη Δευτέρα, γιατί τα αφήνει να το πεις, αύριο μόνο, γιατί τη Δευτέρα δεν πρέπει να το πούμε. Ναι. Γιατί δεν το λέγεται να το πεις αύριο. Το λέω από σήμερα, δίνω μία μέρα περιθώριο εδώ στα τοπικά στελέχη που θα με ακούσουν. Μπορεί κάποια να τα μεταφέρουν στους επικοινωνιολόγους του κυρίου Μητσοτάκη, τους ειδικούς συμβούλους, το επιτελείο, το προεκλογικό, οπλογικό είναι να έχει ως επικεφαλής κόμματος και μάλιστα κόμματος εξουσίας και ως πρωθυπουργός. Μην το σου μεταφέρουν και ενδεχομένως συμβάλλουμε κι εμείς να απαντήσει σε κάποια πράγματα. Μάλλον όχι να απαντήσει, γιατί οι ερωτήσεις δεν θα δεχτεί. Είναι προεκλογική περίοδος, έτσι και είναι περιοδία. Και αλλά αυτό είναι όμως ένα ζήτημα. Και συγγνώμη που σε διακόπτω. Όταν κάποιος φτάνει, είτε πολιτικός αρχηγός, είτε εκπρόσωπος ενός κόμματος στην περιφέρεια, καλό θα είναι να δέχεται και ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους των περιφερειακών μέσων, διότι εδώ πέρα θα πρέπει να απαντούν και σε ερωτήματα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, Βαγγέλη, εγώ έτσι το βλέπω. Τώρα, το να πηγαίνουμε όλοι οι δημοσιογράφοι και να γίνεται μια γενικολογία ή μια γενική δήλωση, εντάξει, αυτό ακούγεται και από τα αθηναϊκά, αν θέλεις, μέσα ή τα πανελλαδικής εμβέλειας. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες. Σε αυτά ήθελα να αναφερθώ και πολύ σωστά κάνεις και το επισήμανες. Βέβαια, το επιχείρημα τώρα, έτσι, και το άλοθη, αν θέλεις, είναι. Είναι προεκλογική περίοδος, δεν μπορώ εγώ πρέπει να τρέξω να διασχίσω όλη την Ελλάδα, δεν μπορώ ας πούμε, σε κάθε αυτή να σταματάω να πάω για τοπικά ζητήματα. Αλλά το ζήτημα δεν είναι ότι δεν το έκανε τώρα. Ακριβώς. Που είναι, πώς το λένε. Προεκλογική περίοδος. Αυτό ισχύει διαχρονικά. Σε αυτό, με συγχωρείς πάρα πολύ, φταίνε και οι δημοσιογράφοι και τα τοπικά, τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, αν θέλουν, το θέτουν ως προϋπόθεση ότι εμείς θα έρθουμε να καλύψουμε την περιοδία του Πρωθυπουργού ή του κυρίου Τσίπρα ή του οποιοδήποτε άλλου. Πάμε. Εντάξει, στιγμία υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στη σύνδεση. Έπεσε η γραμμή. Βαγγέλη. Βαγγέλη, ωραία. Είπαμε, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, εντάξει, λίγα δευτερόλεπτα σταμάτησε η εικόνα, είμαστε ξανά στον τηλεοπτικό αέρα, συνέχισε. Λέγαμε λοιπόν για τις περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, είπες ότι τώρα είναι προεκλογική περίοδος, okay, αλλά το προηγούμενο διάστημα και όλη την προηγούμενη τετραετία θα μπορούσαν και από τα περιφερειακά μέσα να τεθούν κάποιοι όροι στο πώς θα γίνονται οι δηλώσεις. Για να το συνδέσω με το προηγούμενο. Πάμε. Βαγγέλη, μ' ακούς?
Βαγγέλη, μ' ακούς?